Ακολουθεί η εκπομπή Στα Άδυτα του Hip Hop με τον Νίκα από το THO Crew. Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια Παρασκευή, άλλη μια εκπομπή Στα Άδυτα του Hip Hop. Σήμερα έχει πολύ special εκπομπή, πολύ ωραίο θέμα. Ένα θέμα που ήθελα να κάνω από καιρό. Και φυσικά δεν έγινε χαμός παντού, παντού και στο Facebook και έξω από το Facebook και όπου και να πας, η μέρα Αγίου Βαλεντίνου, παντού. Γι' αυτό και επειδή θέλω κιόλας, θα κάνουμε μια εκπομπή βασισμένη πάνω στο γυναικείο rap, κυρίως στο ξένο, γιατί το λέω καθαρά, δεν με ενδιαφέρει, δεν μου αρέσει καθόλου το ελληνικό γυναικείο rap. Δηλαδή όσες έχω ακούσει δεν μου άρεσαν καθόλου. Θα δεχόμουν ευχαρίστως να ακούσω και να πω τη γνώμη μου. Γι' αυτό, άμα θέλετε, όποιος θέλει, όποιος διαφωνεί κάτι ή αν θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου, ή στη σελίδα Στα Άδυτα του Hip Hop στο Facebook ή στο προσωπικό μου προφίλ. Επενθυμίσω ότι μας ακούτε από το www.eolas.org. Και επειδή και είμαι λίγο απατεώνας, δεν θα αρχίσουμε αμέσως με γυναικείο rap. Θέλω... Όχι, δεν τίποτα. Λοιπόν, θέλω να σας βάλω να ακούσετε ένα καινούργιο κομμάτι, βγήκε χθες. Το είδα τα μεσάνυχτα μόλις βγήκε. Είναι κομμάτι του Kendrick Lamar μαζί με J-Rock και Future. Είναι καθαρά ένα trap κομμάτι, εκτός από το δεύτερο part του τραγουδιού, στο οποίο κάνει rap μόνο ο Kendrick Lamar και είναι καθαρό hip hop. Γι' αυτό θα σας βάλω το κομμάτι και θα το προχωρήσω. Δεν θέλω να ακούσω τα προηγούμενα, εδώ είμαστε εκπομπή hip hop, δεν είμαστε trap, με συγχωρείτε κιόλας, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει. Και δεν το διάλεξα μόνο επειδή βγήκε χθες και είναι καινούριο στην επικαιρότητα κλπ. Το διάλεξα επειδή όντως όταν άκουσα το δεύτερο μέρος του Kendrick Lamar έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Ο τύπος απλά πήρε το μικρόφωνο και έβγαλε τα σώψυχά του μέσα, δεν ξέρω τι έκανε, πήρε κάτι και δεν μας το είπε. Θα το ακούσετε κι εσείς και ελπίζω να σας αρέσει. Πάμε λοιπόν. Αυτό ήταν λοιπόν το part του Kendrick Lamar. Ήταν πολύ γρήγορο. Είμαι σίγουρος ότι στους πραγματικούς hip hop heads αυτό
αυτό θα άρεσε πάρα πολύ. Είχε υπέροχο flow, έδεσε με το beat. Και φυσικά απλά έχω συνηθίσει τον Kendrick Lamar να κάνει τα παράξενά του, γι' αυτό δεν μου φαίνεται περίεργο ούτε το beat, ούτε η φωνή του, ούτε η στίχη του, που κάποιος θα μπορούσε να πει ότι επαναλαμβάνονται, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Επαναλαμβάνει, ας πούμε, μια συγκεκριμένη λέξη και αλλάζει όλη την υπόλοιπη φράση, οπότε είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Το κομμάτι αρχίζει με trap, γι' αυτό δεν το έβαλα. Δεν μ' αρέσει κιόλας, όχι ότι μόνο σνομπάρω την trap μουσική, απλά ναι, μακριά από αυτά, είμαστε hip hop εδώ. Λοιπόν, και όπως είπαμε, αρχίζουμε δυναμικά εκπομπή για γυναικείο rap. Λοιπόν, η πρώτη γυναίκα rapper που θα ακούσουμε σήμερα θα είναι μια καινούρια. Είναι, βασικά δεν είναι πολύ καινούρια, απλά το τραγούδι βγήκε το 2018. Σας βάζω πρώτα αυτό γιατί μετά θα πάμε στα πιο παλιά, θα πάμε στις βάσεις. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι από την Lady Lesure, λέγεται R.I.P. και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, διότι σε αυτό μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς το τι ικανότητες έχει η τύπης από το χώνι, έτσι. Αλλάζει περίπου 2 με 3 flows από ό,τι έχω προσέξει και τα πατάει έτσι όπως ακριβώς πρέπει. Δηλαδή θα ακούσετε και θα καταλάβετε. Χωρίς πολλά, πάμε σε αυτό. Yeah. They don't want it with the queen, man. No. All these porcupines, why am I not surprised? When I went on my iPhone and I seen you too, they won't holla, they won't bark, tell them woof woof. If they wanna send them shots, tell them boom boom. Θα το όνομαζα καυτό ραπ αυτό. Πολύ σκύλι τύπησα. Πάρα πολύ σκύλι. Και δεν το λέω επειδή είναι γυναίκα. Πατάει πάρα πολλούς άντρες rappers και γνωστούς κιόλας. Πάρα πολλούς. Ξέρει να κάνει ραπ και αυτό φαίνεται. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ελαφριά τζαμαϊκανή προφορά που είχε. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει να τα ακούω αυτό σε κομμάτια γενικά ανεξαρτήτως φύλου. Αλλά η συγκεκριμένη το έκανε πάρα πάρα πολύ ωραία. Το επόμενό μας κομμάτι είναι της Boss. Λέγεται Deeper. Αυτό το κομμάτι και αυτή τη rapper, να σας πω την αλήθεια, την έμαθα αυτή τη βδομάδα που έκανα την έρευνα για την εκπομπή μου. Και ναι, δεν την ήξερα πιο πριν. Άκουσα κάποια κομμάτια της, μου φάνηκε πάρα πολύ old school, πάρα πολύ καλή, σταθερή rapper. Οπότε θα το βάλω να το ακούσουμε και μαζί. Για πάμε. Αυτή ήταν η boss που ακούσαμε. Ένα πολύ
τίμιο rap κομμάτι θα έλεγα. Και για να είμαστε αντικειμενικοί στην εκπομπή μου, που είμαστε πάντα, θα πω ότι δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε ένα μόνο πράγμα. Δεν μ' άρεσε τόσο η παραγωγή του beat. Δεν έχει καμία σχέση με το rapper αυτό, αλλά είναι στο κομμάτι, είναι το ίδιο το κομμάτι. Το βρήκα πολύ, να το πω, φορτωμένο. Ναι, ας πούμε ήτανε πολύ φορτωμένο, είχε πράγματα που θα μπορούσαν να λείπουνε. Είμαι γενικά το minimal, αλλά εντάξει, ως ένα όριο. Νομίζω όταν παραφορτώνεις ένα πράγμα, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, εικόνα, ήχος, βίντεο, γενικά, βγαίνει, φαίνεται αυτό και ενοχλεί στο μάτι. Αυτό πιστεύω. Και είτε στα αυτή. Λοιπόν, σειρά έχει η Da Brat, που με το κομμάτι Funk Da Fight, ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Αυτό το ήξερα. Ένα old school κομμάτι. Αυτό που θα ακούσετε είναι η δομή του old school, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, έχουμε ακούσει και πιο τρελά κομμάτια, αλλά είναι ωραίο. Είναι ωραίο να αράζεις και να το ακούς. Κάποια κομμάτια πρέπει να είναι έτσι, δεν πρέπει να σε ξεσηκώνουν όλα, να τρελαθεί σε πάρτι και τέτοια. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, ρε παιδί μου. Θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Funk Da Fight τώρα. Πάμε, καλή ακρόαση. Πολύ ωραίο κομμάτι βασικά. Εγώ αυτό το κομμάτι θα το άκουγα χαλαρά στην καθημερινότητά μου, ας πούμε το πρωί. Μόλις ξυπνούσα το άκουγα χαλαρά αυτό. Χαλαρά, και πήγαινε η μέρα μου, θα ξεκινούσε πολύ κομπλέ. Ήταν ένα πολύ χαλαρό κομμάτι και δεν ξέρω, ευδιάθετο κάπως. Μου έφτιαξε τη διάθεση, ρε παιδί μου. Και ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε, να πούμε λίγα πραγματάκια για τον τιτάνα της γυναικείας rap μουσικής. Και δεν είναι άλλη από την Kenny Arcana. Είναι μια Γαλλίδα rapper, οπότε ίσως αυτοί που δεν ξέρετε γαλλικά πολύ δεν θα καταλάβετε τη γλώσσα, αλλά δεν μας πολύ ενδιαφέρει αυτό. Εγώ θέλω να σας δείξω τα skill της, τις ικανότητες δηλαδή. Θέλω να σας δείξω πως πατάει πάνω στο beat, το τι ύφος βγάζει, δηλαδή βγάζει περισσότερη οργή από πολλούς rappers που ξέρω. Το τραγούδι λέγεται Laraz, που σημαίνει η οργή, νομίζω, λογικά αυτό σημαίνει, και είναι ένα κλασικό κομμάτι για αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν να ακούνε Kenny Arcana. Είναι μια πολύ δυναμική rapper παύλα επαναστάτρια, θα την ονόμαζα εγώ προσωπικά.
Γι' αυτό είναι νέα σε ηλικία από ό,τι ξέρω. Δεν νομίζω να έχει φτάσει τα 30, 20, 20 κάτι είναι. Δεν γνωρίζω ακριβώς. Οπότε τα αφήνω σε εσάς, ακούστε το, κρίνετε το και άμα θέλετε ξεκινήστε να την ακούτε. Έχει πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Πάμε. Πάμε σε διαφημίσεις και να πω ένα συγγνώμη, έδωσα μια λάθος πληροφορία. Η Κένι Αρκάνα τελικά είναι 35 χρονών, το έψαξα μόλις τώρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας και ξαναλέω ότι έκανα ένα λάθος. Έδωσα μια λάθος πληροφορία για την Κένι Αρκάνα που ακούσαμε πριν. Η Κένι Αρκάνα τελικά δεν είναι 20 κάτι όπως είπα πριν. Την έχω πολύ, πολύ πιο νεότερη. Τελικά είναι 35. Δεν της φαίνεται καθόλου. Ούτε στη φωνή ούτε εξωτερικά. Δηλαδή δεν λες ότι αυτή είναι, έχει πάτη στα 30, έλες. Λοιπόν, και εύχομαι να σας άρεσε πάρα πολύ το Λαράζ της Κένι Αρκάνα. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Αν και αυτή είναι η μαγεία, ότι δεν καταλαβαίνω καν το τι λέει, αλλά ταυτόχρονα είμαι σίγουρος ότι ξέρω τι λέει. Δηλαδή μου βγάζει αυτό το συνέστημα, μου βγάζει και το beat και η φωνή της και τα bugs από πίσω του κόσμου. Δηλαδή το κομμάτι αυτό το θυμάμαι από εποχές γυμνασίου. Ναι, από εποχές γυμνασίου ας πούμε. Και γουστάραμε πάρα πολύ την τότε εποχή και τώρα γουστάρω ακόμα να ακούω και Κένι Αρκάνα. Απλά όχι τόσο συχνά όσο το άκουγα πιο παλιά. Αυτό δεν πάβει να πει ότι δεν σέβομαι άλλο αυτή τη ράπερ, έτσι. Full respect στην Κένι Αρκάνα, από τις αγαπημένες μου γυναίκες rappers. Και μετά την Κένι Αρκάνα πάμε στον άλλον θρύλο της rap, παύλα reggae, παύλα blues, jazz μουσικής. Δεν είναι άλλη από την Lauryn Hill. Μια πολύ πολύ χαρακτηριστική φωνή η Lauryn Hill. Θα περισσότεροι μπορεί να μην τη ξέρουν ως Lauryn Hill, μπορεί να τη ξέρουν ως την κοπέλα που ήταν στους Fugees. Ήταν στο crew των Fugees και ήταν κυρίως αυτή που και ράπαρε και φωνητικά έκανε πολλά. Σας έχω βάλει κιόλας σε κάποια άλλη εκπομπή, σε κάποια προηγούμενη εκπομπή είχα βάλει το Fugee La. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε Lauryn Hill, όπως είπαμε, και Lost Ones. Πάρα πολύ όμορφο κομμάτι. Ακούστε το. It's funny how money changes situation. Miscommunication lead to complication. You just lost one. You just lost. Πολύ αγαπημένη Lauryn Hill με το Lost One. Το είχα υποτιμήσει αυτό το κομμάτι, δεν το πολύ θυμόμουνα.
είναι τελικά πολύ 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 πιο ωραίο από ό,τι το θυμόμαι, από ό,τι το είχα στο μυαλό μου. Και αμέσως επόμενη rapper θα είναι η Lil Kim. Για όσους δεν γνωρίζετε, η Lil Kim ήταν η παράλληλη σχέση του Biggie, που δεν είχε καμία σχέση με rap, δούλευε μια καθημερινή δουλειά, δεν θυμάμαι τι ακριβώς δουλειά έκανε, και μέσω του Biggie ουσιαστικά συστήθηκε στο rap παιχνίδι και άρχισε να βγάζει κομμάτια, άλμπουμ, δίσκους με τη δισκογραφική εταιρεία του Biggie που ήταν η Bad Boy, η Bad Boy Records. Το rap της είχε αρχίσει πολύ τυχαία, δεν είχε σκοπό να γίνει rap, νομίζω ότι δεν ήταν καν παθιασμένη με το rap. Απλά τότε ήταν που ανέβαινε το rap. Όπως τώρα βλέπουμε ότι ανεβαίνει η trap μουσική και ο καθένας παίρνει ένα μικρόφωνο και κάνει trap μουσική, έτσι και τότε βλέπανε να ανεβαίνει η rap, βλέπανε ότι έχει χρήμα η business αυτή. Έτσι άρχισαν να ραπάρουν όλοι, και προσωπική μου γνώμη μέσα σε αυτές και η Lil Kim. Αλλά θα μου πείτε, λες τόσα για αυτήν και θα τη βάλεις στην εκπομπή σου. Ναι, θα τη βάλω γιατί μου αρέσει σαν rapper. Μ' αρέσει ο τρόπος που ραπάρει, μ' αρέσει η ενέργεια που βγάζει. Όχι τόσο πολύ το τι λέει, θεωρώ βλακώδες αυτά που λέει, αλλά μ' αρέσει η ενέργειά της για γυναικείο rap, το ψιλοπάει αλλού. Για πάμε. Ακούσαμε τη Lil Kim. Μπορώ να πω ότι μου δίνει μια ενέργεια έτσι λίγο αγριάδας, hard gorillas. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι πολύ καλό, να στο βγάζει μέσω rap μια γυναίκα. Πολλές απλά δεν μπορούν γιατί δεν είναι η φάση τους. Η Lil Kim το είχε και το έδειχνε πάντα με πολλούς τρόπους. Κάπου στην διάρκεια του τραγουδιού ακούσαμε και τον Biggie, αν προσέξατε. Biggie και της έκανε backs. Και λοιπόν, τώρα έχουμε τον καλύτερο. Τώρα θα ακούσουμε την προσωπικά αγαπημένη μου γυναίκα rapper, την MC Lit, με το τραγούδι Roughneck. Να πω ότι αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι, το πρώτο rap που άκουσα ποτέ από γυναίκα και το ερωτεύτηκα, ήταν υπέροχο και είναι ακόμα, μπορώ να το ακούσω πολύ πολύ χαλαρά σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Είναι ένα πολύ δυνατό κομμάτι που και διαχρονικό πιστεύω κρατιέται, δηλαδή θα το ακούσει κάποιος που ακούει hip hop και trap, δεν έχει σημασία, διότι έχει πολλές ικανότητες αυτή η συγκεκριμένη, η MC Lit. Οπότε πάμε να την ακούσουμε, να τη μάθετε κι εσείς. Φύγαμε. Yeah.
Αυτή λοιπόν ήταν η MC Lit, η αγαπημένη μου γυναίκα rapper. Νομίζω καταλάβατε γιατί. Έχει πολλή ικανότητα στιχουργικά και από flow, όπως ακούσατε. Δίνει μια hardcore νότα, προφανώς. Για μένα είναι ό,τι πιο hardcore και ό,τι πιο ωραίο στο γυναικείο rap. Και αυτά, δεν μπορείς να πεις κάτι παραπάνω για αυτήν. Είναι μια αντάξια και πολύ πολύ καλύτερη από άπειρους rappers. Ο τρόπος που βγάζει το θυμό της, ο τρόπος που τα λέει, ο τρόπος που ηρωνεύεται μέσα στο κομμάτι, για μένα είναι υπέροχος. Το κομμάτι ήταν αντιπροσωπευτικό hip hop κομμάτι. Θα το άκουγα πάντα και παντού, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά. Λοιπόν, και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπή για γυναικείο rap χωρίς να αναφέρω τους Salt and Pepper. Είναι μια μπάντα τριών, ήταν νομίζω, ναι, τώρα πρέπει να έχουν διαλυθεί. Ήταν μια μπάντα τριών κοριτσιών, rap παύλα R&B μπάντα, και ήταν πάρα πολύ στη μόδα στα 90s, κάπου εκεί, ή τέλη 80s ή αρχές 90s, κάπου εκεί, και ήταν και πάρα πολύ καλές, γι' αυτό και έγιναν γνωστές και άρχισαν να αρέσουν στον κόσμο. Το συγκεκριμένο κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Soup. Ίσως το γνωρίζετε πολύ από την ταινία Deadpool, που ήταν η συγκεκριμένη σκηνή που κάθεται ο Deadpool και ζωγραφίζει και ακούει ένα rap κομμάτι. Αυτό το rap κομμάτι είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Οι πιο πολλοί θα το ξέρετε από εκεί. Οπότε πάμε να τα ακούσουμε τώρα. Salt and Pepper και Soup λοιπόν. Ένα πολύ πολύ ωραίο κομμάτι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό ήταν και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Και θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή, 2 με 3 το μεσημέρι όπως πάντα, στο www.eolas.org. Έχει ένα section εκεί, μπαίνετε, πατάτε live, bla bla bla, ή μπαίνετε απλά στο προφίλ μου ή στη σελίδα που ποστάρω πάντα το link για να ακούτε. Θα βρω κανένα ωραίο θεματάκι για την Παρασκευή που μας έρχεται και θα ακούσουμε μπόλικο rap όπως σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας άρεσαν οι δεσποινίδες μας, οι δεσποινίδες που ακούσατε ότι ράπαραν. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ πάντως. Και τα λέμε. Χτυπάει και το κινητό. Αυτά είναι. Γεια σας.